Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. 2 Δεκεμβρίου του 2021, σήμερα, και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη ενός τεράστιου σύγχρονου Αγίου, του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Έχουμε μαζί μας τον εκλεκτό φίλο κύριο Δημήτρη Βερδελή, νομικό, και έναν από τους βασικούς πυλώνες της κίνησης έρωτας ελευθερίας, και τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αναδημοσιεύσεις, έτσι ώστε να συζητήσουμε για τον Άγιο. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεόδωρε. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και βοήθειά μας ο Άγιος. Αμήν. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ας πούμε 2-3 βασικά βιογραφικά στοιχεία του Αγίου. Ναι, αυτό θα ήταν καλό, να ξεκινήσουμε με αυτά. Ο Όσιος Γέρον Πορφύριος, κατά κόσμον Ευάγγελος Μπεϊρακτάρης, γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 στην Εύβοια, στο χωριό Άγιος Ιωάννης της επαρχίας Καριστίας. Οι γονείς του, Λεωνίδας Μπεϊρακτάρης και Ελένη, το γένος Αντωνίου Λάμπρου, ήταν ευσεβείς και φιλόθεοι άνθρωποι. Ο πατέρας του μάλιστα ήταν ψάλτης στο χωριό και είχε γνωρίσει προσωπικά τον Άγιο Νεκτάριο. Η οικογένειά του ήταν πολυμελής και οι γονείς φτωχοί, γεωργοί, δυσκολεύονταν να τη συντηρήσουν. Γι' αυτό ο πατέρας υποχρεώθηκε να φύγει στην Αμερική, όπου δούλεψε στην κατασκευή της διόρυγας του Παναμά. Ο μικρός Ευάγγελος ήταν το 4ο παιδί της οικογένειας. Φύλαγε πρόβατα στο βουνό και είχε παρακολουθήσει μόνο την πρώτη τάξη του Δημοτικού. Όταν αναγκάστηκε και αυτός λόγω μεγάλης φτώχειας να πάει στη Χαλκίδα για να δουλέψει, ήταν μόλις 7 χρονών. Εργάστηκε 2-3 χρόνια σε ένα κατάστημα, μετά πήγε στον Πειραιά, όπου δούλεψε 2 χρόνια στο παντοπολείο ενός συγγενούς. Στα 12 του χρόνια φύγε κρυφά για το Άγιον Όρος, με τον πόθο να μιμηθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη, τον οποίο είχε ιδιαίτερα αγαπήσει όταν παλαιότερα είχε διαβάσει το βίο του. Η χάρις του Θεού τον οδήγησε στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου Καυσοκαλυβίων, την υποταγή δύο γερόντων, του Παντελεήμονος, ο οποίος ήταν και πνευματικός, και του Ιωαννικίου, αδελφών κατά σάρκα. Αφοσιώθηκε στους δύο γέροντες, που κατά κοινή ομολογία ήταν ιδιαίτερα αυστηροί, με μεγάλη αγάπη και με πνεύμα απόλυτης υπακοής. Έγινε μοναχός σε ηλικία 14 ετών και πήρε το όνομα Νικήτας. Μετά από 2 χρόνια έγινε μεγαλόσχημος. Λίγο αργότερα, ο Θεός του δώρισε το διορατικό χάρισμα. Θα σταθούμε σε αυτό στην πορεία. Στα 19 του χρόνια, ο γέροντας αρρώστησε πολύ σοβαρά, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλείψει οριστικά το Άγιον Όρος. Επέστρεψε τότε στην Εύβοια, όπου εγκαταβίωσε στη μονή του Αγίου Χαραλάμπους Λευκών. Ένα χρόνο αργότερα, το έτος 1926, σε ηλικία 20 ετών, χειροτονήθηκε ιερέα στον Άγιο Χαράλαμπο Κίμης από τον Πορφύριο τον Τρίτο, αρχιεπίσκοπο Σινά, ο οποίος του έδωσε το όνομα Πορφύριος. Τα 22 του έγινε πνευματικός εξομολόγος και λίγο αργότερα αρχιμανδρίτης. Για ένα διάστημα εργάστηκε ως εφημέριος στους Τσακέους, χωριό της Εύβοιας. Στην Εύβοια, στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους, έζησε 12 χρόνια, διακονώντας τους ανθρώπους ως πνευματικός και εξομολόγος, και 3 χρόνια στην Άνω Βαθιά, στην εγκαταλελειμμένη Μονή του Αγίου Νικολάου. Στα 1940, παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο γέροντας Πορφύριος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ανέλαβε καθήκοντα εφημερίου και πνευματικού στην Πολυκλινική Αθηνών. Όπως ο ίδιος έλεγε, έζησε εκεί 30 χρόνια σαν μια μέρα, ασκώντας ακαταπώνητα το πνευματικό έργο και ανακουφίζοντας τον πόνο και την ασθένεια των ανθρώπων. Από το 1955 είχε εγκατασταθεί στα Καλύσια, όπου είχε μισθώσει από την Ιερά Μονή Πεντέλης το εκεί ευρισκόμενο μονίδριο του Αγίου Νικολάου,
με την αγροτική περιοχή που το περιέβαλε, την οποία καλλιεργούσε με μεγάλη επιμέλεια. Εδώ παράλληλα εξασκούσε το πλούσιο πνευματικό του έργο. Το καλοκαίρι του 1979 εγκαταστάθηκε στο Μίλεση με το όνειρο να χτίσει μοναστήρι. Εκεί ζούσε στην αρχή σε ένα τροχόσπιτο κάτω από ιδιαίτερα αντίξιες συνθήκες και μετά σε ένα απέριτο κελάκι από τσιμεντόλιθους όπου και υπέμενε αγόγγιστα τις πολλές δοκιμασίες της υγείας του. Το 1984 μεταφέρθηκε σε κτίσμα του υποανέγερση μοναστηριού για την ολοκλήρωση του οποίου ο γέροντας, παρόλο που ήταν πολύ άρρωστος και τυφλός, εργαζόταν ακατάπαυστα και ακαταβόνητα. Με τη θεμελίωση του Καθολικού της Μονής της Μεταμορφώσεως στις 26 Φεβρουαρίου του 1990, αξιώθηκε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια της επίκειας ζωής του άρχισε να προετοιμάζεται για την κοίμησή του. Επιθυμούσε να αποσυρθεί στο Άγιον Όρος, στα αγαπημένα του καυσοκαλύβια, όπου μυστικά και αθόρυβα όπως έζησε, θα έβιβε την ψυχή του στον νυμφίο της. Πολλές φορές τον άκουσαν να λέει «Επιδιώκω και τώρα που εγύρασα να πάω και να πεθάνω εκεί πάνω». Πράγματι, το οσιακό τέλος τον βρήκε στα καυσοκαλύβια, την καλύβη του, το πρωί της Δευτέρας Δεκεμβρίου του 1991. Τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το όνομα από το στόμα του ήταν από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου, αυτά που τόσο αγαπούσε και πολύ συχνά επαναλάμβανε. «Ινα όσιν εν». Μάλιστα. Αυτά είναι από το βιβλίο. Πολύ περιγραφικά. Αυτά είναι από την αρχή του βιβλίου, μερικά βιογραφικά στοιχεία, του βιβλίου «Βίος και Λόγοι», γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, το οποίο έχει εκδώσει η Ιερά Μονή Χρυσοπηγής στα Χανιά το 2009. Και πρόλογο έχει γράψει ο τότε Κιδωνίας και από Κορώνου Ειρηναίος, το Φεβρουάριο του 2003, ο οποίος είναι τώρα, νομίζω, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί λέμε Όσιος και δεν λέμε Άγιος? Είναι οι διακρίσεις ανάμεσα στην αγιότητα. Όσοι είναι οι Άγιοι οι οποίοι ήταν μοναχοί. Δηλαδή, οσιομάρτυρες είναι αυτοί που ήταν μοναχοί και μαρτύρησαν για την πίστη τους. Α, μάλιστα. Ιερομάρτυρες είναι οι κληρικοί που πέθαναν για την πίστη τους. Μάρτυρες είναι οι άνθρωποι που μαρτύρησαν για την πίστη τους. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Άρα και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Ιάκωβος είναι όσοι και αυτοί, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Η τριάδα των σύγχρονων οσίων, δηλαδή. Μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μάλιστα, είχαν πνευματική επικοινωνία. Και ενώ ήταν 13 χρόνια ο Όσιος Πορφύριος, μεγαλύτερος του Οσίου Ιακώβου, τον είχε πληροφορήσει ο Θεός ότι 10 μέρες μετά την κοίμηση του Οσίου Ιακώβου θα κοιμηθεί και ο Όσιος Πορφύριος. Μάλιστα. Α, είχε πληροφόρηση λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός, 21 Νοεμβρίου ο Όσιος Ιάκωβος και 2 Δεκεμβρίου ξημερώματα ο Άγιος Όσιος Πορφύριος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ήταν από την Εύβοια, είπες, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Και το είχε πει και στην αδελφή του. Στην αδελφή του, Οσίου Πορφυρίου. Ναι, στην αδελφή του Οσίου Πορφυρίου, ότι μόλις ακούσετε ότι εκοιμήθη ο γέροντας Ιάκωβος, μην με περιμένετε να γυρίσω, διότι είχε αποσυρθεί στον τόπο της μετάνοιας του
στα Καυσοκαλύβια, στα Αγιονόρος. Μη με περιμένετε να επιστρέψω, θα κοιμηθώ. Τα Καυσοκαλύβια, γιατί τα λέμε Καυσοκαλύβια? Διότι εκεί ήταν ο Όσιος Μάξιμος, ο Καυσοκαλυβίτης, εκείνος τα ίδρυσε, ο οποίος η άσκησή του ουσιαστικά ήταν να περπατά και να προσεύχεται και να διανυκτερεύει άλλο βράδυ, κάθε βράδυ σε διαφορετικό τόπο. Οπότε έκαιγε τα καλύβες που έφτιαχνε. Α, μάλιστα. Είδες, κάτι μάθαμε. Είναι το δεύτερο που μάθαμε σήμερα. Οπότε πήρε λοιπόν και το προσωνύμιο του από εκεί. Από το Καυσοκαλύβια, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, από την Εύβοια είπες ο Άγιος, έτσι. Από την Εύβοια. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας του είχε γνωρίσει ως ψάλτης προσωπικά τον Άγιο Νεκτάριο. Να. Φτωχή οικογένεια, δεν μπορούσαν να την συντηρήσουν. Έφυγε για την Αμερική προκειμένου να εργαστεί στη διόρυγα του Παναμά, ο πατέρας του Σιου Πορφυρίου. Πήγε να δουλέψει, τελείωσε μόνο την πρώτη δημοτικού, ο Σιου Πορφύριος. Πήγε λοιπόν στη Χαλκίδα πρώτα να δουλέψει, μετά πήγε στον Πειραιά. Τρεις φορές έφυγε με το πρόσχημα ότι είναι άρρωστη η μητέρα του και είναι άρρωστη οι γονείς του, για να πάει να τους δει. Αλλά ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος και συνέχεια γυρνούσε πίσω. Ώσπου εν τέλει κατόρθωσε να πάει στο Άγιον Όρος, να γνωρίσει τους γέροντές του, λέει να πούνε ένα μικρό ψεματάκι με τον γέροντά του, τον πατέρα Παντελεήμονα, όπως αφηγεί το ίδιος, ότι είναι ανιψιός του και είναι μαζί μου, αλλιώς θα τον έβγαζαν έξω και το καθεξής. Έγινε υποτακτικός τους, και δείγμα του πώς κέρδισε την αγιότητα είναι αυτή η τέλεια υπακοή που έκανε. Δηλαδή, ενώ οι γνώμες των κατασάρκαν αδελφών γερόντων του πατρός Παντελεήμονος και του πατρός Ιωαννικίου ήταν αντίρροπες, του τύπου πάρα αυτό από εδώ, πήγε το εκεί. Και έλεγε ο πατέρας Παντελεήμονας, έλεγε ο γέροντας Ιωαννίκιος, τι το βάλες αυτό εκεί, βάλ' το εκεί. και έκανε υπακοή ολοπρόθυμα, χωρίς να το σκέφτεται. Τέτοια ήταν η αγάπη του και η υπακοή του στους γέροντές του. Σε ηλικία? Σε ηλικία από 12 μέχρι 14. Παναγία μου. Εκεί τα αίματα βράζουν κανονικά, έπρεπε. Αλλά φαντάζω τι αγάπη είχε για το μοναχισμό ο Άγιος. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Πήγαινε στο βουνό, κάνε αυτό, δύσκολα πράγματα. Μάτωσαν τα πόδια του σε κάποια φάση από μία εργασία που έγινε. Μπλέχτηκε και μετά από αυτό έφυγε από το Όρος επιστρέφοντας στην Εύβοια. Αλλά είναι εξαιρετικό και θα σας το διαβάσω μέσα από το βιβλίο. Έμενα στο Άγιον Όρος, πολύ μου άρεσαν οι αγρυπνίες. Γινόμουνα άλλος άνθρωπος. Αφηγεί το ίδιο ο Άγιος. Ήμουνα πάντα πολύ προσιλωμένος. Διέθετα μεγάλη αγάπη να ακούσω τα λόγια. Το μυαλό μου ούτε μια στιγμή δεν ήθελα να το κλέψει ο ύπνος.
Δεν νιστάζα. Παρακολουθούσα με έρωτα. Όταν καμιά φορά καθόμουν στο στασίδι, δεν ακουμπούσα τη ράχη μου πίσω στο στασίδι για να μην αποκοιμηθώ. Και μετά τη Θεία Λειτουργία πάλι δεν ήθελα να κοιμηθώ. Κυριαρχούσε η αγάπη. Γι' αυτό έμενα ξάγρυπνος. Στο Κυριακό, που πει Κυριακό, είναι στις Σκήτες, λέγεται ο ναός που λειτουργείται την Κυριακή. Ναι. Γι' αυτό λέγεται Κυριακό. Στο Κυριακό που πήγαινα για αγρυπνίες και ακολουθίες, εγνώρισα Αγίους ανθρώπους. Ακούστε να σας πω για έναν κρυφό Άγιο. Πάνω από την καλύβα μας, πολύ ψηλά, ζούσε ένας Ρώσος, ο Γεροδήμας. Ο Γεροδημάς, σε μια πρωτόγονη καλύβα μόνος του. Ήταν πολύ ευλαβής. Ο Γεροδημάς έμεινε σχεδόν άγνωστος σε όλη του τη ζωή. Κανείς δεν αναφέρει το όνομά του ή για το χάρισμά του. Να φύγει από τη Ρωσία. Ποιος ξέρει πόσες ημέρες διαδρομή έκανε. Τα άφησε όλα για να έλθει σε μια άκρη του κόσμου, στα Καυσοκαλύβια. Και έζησε όλη του τη ζωή εκεί. Και πέθανε άγνωστος. Δεν ήταν και κανείς εγωιστής. Όχι, όχι, αγωνιστής ήταν. Και να μην έχει κανένα δίπλα του να του πει 500 μετάνοιες έκανα σήμερα, αυτό αισθάνθηκα. Ήταν μυστικός αγωνιστής. Ναι, ναι, είναι ένα τέλειο πράγμα αυτό. Ένα τέλειο, ένα ανιδιοτελές. Ανιδιοτέλεια, λατρεία, αγιοσύνη. Ενώπιος ενωπίο, χωρίς ανθρωπαρέσκεια. Ο δούλος το δεσπότη, τίποτα άλλο απολύτως. Ούτε ηγούμενος, ούτε μπράβο, ούτε γιατί αυτό είναι έτσι. Είδα έναν Άγιο ζωντανό. Ναι, έναν άγνωστο Άγιο. Ο καημένος, περιφρονημένος. Ποιος ξέρει, όταν πέθανε έπειτα από πόσες μέρες θα το μάθαμε. Και ίσως μήνες, αν ήταν και χειμώνας. Πού να πήγαινε άνθρωπος εκεί ψηλά στη λίθινη καλύβα του. Δεν τον έβλεπε κανείς. Πολλές φορές αυτούς τους ερημίτες τους βρίσκανε έπειτα από 1-2 μήνες μετά την κοίμησή τους. Το εξύλισμα και το περίσσευμα της Χάριτος ήλθε σε μένανε τον ταπεινό όταν είδα αυτόν τον Γεροδήμα στο Κυριακό να κάνει τις μετάνοιές του και να αναλύεται σε λυγμό στην προσευχή του. Με τις μετάνοιες αυτούνου τόσο πολύ τον επεσκίασε η Χάρης, ώστε ακτινοβόλησε και σε μένα. Τότε ξέσπασε και σε μένα ο πλούτος της Χάριτος. Δηλαδή υπήρχε και πριν με την αγάπη που είχα στο γέροντά μου. Αλλά τότε αισθάνθηκα κι εγώ τη χάρη πάρα πολύ έντονα. Να σας πω πώς μου συνέβηκε. Ένα πρωί, κατά τις 3:30, πήγα στο Καθολικό. Την Αγία Τριάδα για την ακολουθία. Ήταν νωρίς ακόμη. Δεν είχε χτυπήσει ακόμη το σήμαντρο. Κανείς δεν ήταν μέσα στην εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο, κάτω από μια σκάλα. Ήμουν αθέατος και προσευχόμουν. Σε μια στιγμή ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γεροδημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά-αριστερά. Δεν είδα κανένα. Τότε λοιπόν, κρατώντας ένα μεγάλο κομποσχήνι, άρχισε τις μετάνοιες, τις τρωτές, πολλές και γρήγορες. Και έλεγε συνεχώς, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Σε λίγο έπεσε σε έκσταση. «Δεν μπορώ, δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω τη συμπεριφορά του απέναντι στο Θεό. Κινήσεις αγάπης και λατρείας. Κινήσεις θείου έρωτος, θείας αγάπης και αφοσιώσεως. Τον είδα να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιος σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε ο Μωυσής στη θάλασσα, και έκανε ένα πράγμα. Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στη χάρη. Έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Δεν με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα και άρχισα να κλαίω. Ήλθε σε μένα με τον ταπεινό και ανάξιο η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω. Μου μετέδωσε τη χάρη.
Δηλαδή η χάρις που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του τα πνευματικά. Λοιπόν, είχε πάθει έκσταση ο Γεροδημάς. Χωρίς να το θέλει το έκανε. Δεν μπορούσε να κρατήσει το βίωμά του. Ούτε και αυτό που λέω είναι σωστό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Αυτό είναι κατάληψη υπό του Θεού. Αυτά δεν εξηγούνται. Καθόλου δεν εξηγούνται και άμα τα εξηγήσεις πέφτεις πολύ έξω. Όχι, δεν εξηγούνται, ούτε στα βιβλία αποδίδονται, ούτε γίνονται καταληπτά. Πρέπει να είσαι άξιος να τα καταλάβεις. Στις 4 η ώρα χτύπησαν οι καμπάνες. Ο Γεροδημάς μόλις άκουσε τις καμπάνες, έκανε μερικές μετάνοιες και σταμάτησε να προσεύχεται. Κάθισε στο πεζούλι. Νομίζω πως είναι κτιστό το πεζούλι στον προνό και έρχεται ο Μακαρούδας. Έτσι τον έλεγαν το Μακάριο χαϊδευτικά. Ήταν γρήγορος και γλυκομήλητος. Αγγελούδι ήταν. Τι ωραία που άναβε τα καντήλια. Τι ωραία που άναβε τον πολυέλαιο. Τι ωραία πάλι που τα έσβηνε ένα-ένα. Τι ωραία που έκανε τις μετάνοιες. Ζητούσε συγγνώμη δεξιά-αριστερά για να πάρει τα βιβλία να κανοναρχίσει. Πω, τον αγαπούσα. Άξιζε γιατί είχε χάρη Θεού. Λοιπόν μπήκε μέσα ο Μακάριος, ο Μακαρούδας, τον Κύριος Ναό. Πίσω του άνοιξε την πόρτα ο Γεροδημάς και μπήκε και αυτός μέσα. Στάθηκε λίγο να τακτοποιηθεί στο στασίδι του για την ακολουθία, νομίζοντας πως κανείς δεν τον είχε δει. Και εγώ χάθηκα μέσα στη σκιά της σκάλας και κρυφά και δειλά μπήκα μέσα στον Κυρίος Ναό. Επήγα και προσκύνησα την Αγία Τριάδα. Μετά γύρισα και στάθηκα παράμερα. Στο μεταφόβου Θεού πολλοί πατέρες κοινώνησαν. Έβαλα κι εγώ μετάνοια και μετέλαβα. Από τη στιγμή που μετέλαβα μου ήλθε μια χαρά υπερβολική, ένας ενθουσιασμός. Μετά την ακολουθία έφυγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλίαση. Τρέλα! Νοερός έλεγα την ευχαριστία πηγαίνοντας για την καλύβα. Με πάθος έτρεχα μέσα στο δάσος. Πηδούσα από τη χαρά μου. Άνοιγα σε έκταση τα χέρια με ενθουσιασμό δυνατά και φώναζα. Δόξασε ο Θεός! Δόξασε ο Θεός! Ναι, τα χέρια μου μείνανε ξερά. Γίνανε κόκαλο, ξύλο και ανοιγμένα ίσια σχημάτιζαν με το σώμα μου σταυρό. Δηλαδή αν με έβλεπες, από το πίσω μέρος θα έβλεπες ένα σταυρό. Το κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό, το στέρνο ετέντωνε με τα χέρια να φύγει για τον ουρανό. Το μέρος που είναι η καρδιά επήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια, το είχα πάθει. Πόση ώρα ήμουν σε αυτή την κατάσταση δεν ξέρω, όταν συνήλθα έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χεράκια μου και σιωπηλώς με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου. Λοιπόν, και συνεχίζει παρακάτω, κατά το απογευματάκι της ίδιας ημέρας, βγήκα από την εκκλησία. Κάθισα στο πεζούλι και κοίταζα κατά τη θάλασσα. Πλησίασε η ώρα που συνήθως ερχόντουσαν οι γέροντές μου. Εκεί που κοίταζα μήπως έλθουν, τους είδα να προβάλλουν. Τους είδα να κατεβαίνουν κάτι μαρμάρινα σκαλιά. Αυτός όμως ο τόπος ήταν μακρινός. Δεν έπρεπε κανονικά να τον βλέπω. Τους είδα με τη χάρη του Θεού. Ενθουσιάστηκα. Ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αυτό. Πετάγω μέξω. Τρέχω και τους φθάνω. Παίρνω τα δυσάκια. «Πώς θα ήξερες ότι ερχόμαστε», λέει ο γέροντας. Εγώ δεν μίλησα. Όταν φτάσαμε όμως στο κελί, πλησιάζω το μεγάλο γέροντα, το παντέρα Παντελεήμονα, μυστικά και κρυφά από τον Παπα Ιωαννίκιο και του λέω «Γέροντα, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Ενώ ήσασταν πίσω από το βουνό, εγώ σας είδα φορτωμένους και έτρεξα. Το βουνό ήταν σαν τζάμι και έβλεπα πίσω». «Καλά, καλά», λέει ο γέροντας. «Μη δίνει σημασία σε αυτά. Ούτε να το πεις πουθενά, γιατί ο πονηρός παρακολουθεί». Έτσι λοιπόν ο Γεροδημάς του μετέδωσε το χάρισμα της ευχής, το χάρισμα δηλαδή της διαρκούς προσευχής και το διορατικό χάρισμα. Φοβερό, φοβερό. 14 χρόνο παιδί, έτσι. Ναι. Φοβερό. Διορατικό ή προορατικό.
Τι διαφορά είναι. Προαιρετικό. Το προαιρετικό τι είναι. Το προαιρετικό είναι στην ουσία να προβλέπεις αυτά που θα συμβούν. Δηλαδή να σου αποκαλύπτει ο Θεός ότι πράγμα που το δίνει στους πνευματικούς συνήθως, ότι αυτός ο άνθρωπος πάει καλά ή δεν πάει καλά. Mm-hmm. Και στο μέλλον ενδεχομένως να του τύχει αυτό. Ah, ή θα του διαρετικό... τύχει αυτό σίγουρα. Mm-hmm. Το διαρρετικό είναι να βλέπεις το τι είχε γίνει. Όχι. Το διορατικό είναι το να βλέπεις μέσα από πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπε ότι έβλεπα το βουνό σαν να ήταν γυαλί και είδα τους γέροντές μου από πίσω με τη χάρη του Θεού. Α, είναι αυτό που είχε γίνει και με το διαστημόπλιο δηλαδή, που είχε δει το πρόβλημα. Ποιο ήταν? Ναι, 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 ακριβώς. Ποιο διαστημόπλιο ήταν αυτό, το Απόλλο 18, ποιο είναι, αυτό που έγινε και ταινία νομίζω. Το 13. Από, ναι, αυτό, εντάξει. Πολύ 13, μάλιστα. Ωραία. Ή ας πούμε, είχε γίνει και κάτι άλλο. Μια άλλη, πάλι με τον Όσιο Πορφύριο. Πάει ένας Αμερικανός επιστήμονας, του λέει, ξέρεις, του λέει, πάτερ, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Τον είχε πάει ένας φίλος του. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Εντάξει, του λέει. Ωραία. Εσύ του λέει από πού είσαι, γιατρός. Έτσι. Γιατρός από πού? Την Αμερική. Μάλιστα, του λέει. Άκουσε να δεις. Θα πας στο σπίτι σου. Μόλις πας στο σπίτι σου είναι ένας κήπος, έτσι. Στην άκρη του κήπου έχει κάτι θάμνους. Σκάψε και έρχεσαι να μου, και όταν ξανάρθεις να μου πεις ή μου τηλεφωνεί. Τέλος πάντων, ψάχνει και βρίσκει θησαυρό αυτός. Και, λοιπόν, τον βρήκε το θησαυρό, λέει, λέει γέροντα, δεν πιστεύω στο Θεό. Καλά, του λέει βραβλογημένα. Εσύ δεν ξέρεις τι είναι στην αυλή του σπιτιού σου. Θα ξέρεις τι είναι εκεί πάνω. Φοβερό, φοβερό. Και να πούμε ότι αγράμματος αλλιώς, έτσι. Ναι, απόφτωσης πρώτης δημοτικού. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι... Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είναι... ήθελα που ξεκίνησε... Ναι, πες μου, συγγνώμη. Είναι εκπληκτικό το γεγονός, το οποίο θα το διαβάσουμε και στην πορεία, πώς φεύγει από το όρος, εκεί που του συμβαίνει ένα ατύχημα και του είπαν οι γέροντες ότι για το καλό σου σας στέλνουμε έξω, διότι δεν έχουμε τα φάρμακα εμείς. Ξέρεις πόσο σε θέλουμε, πόσο σε αγαπάμε, αλλά δεν έχουμε τα φάρμακα και τα μέσα εδώ να σε θεραπεύσουμε. Όπου λέει κιόλας ότι με γλίτωσε ο Θεός από εκεί. Άλιστα. Λοιπόν, και γυρνάει πίσω, τον στέλνουν πίσω στην Εύβοια, φτάνει στην Εύβοια, πάει σε ένα καφενείο, βρίσκει τον πατέρα του. Τον γνώρισε ότι ήταν ο πατέρας του ήταν... όσο δεν τον κατάλαβε, διότι είδε έναν καλό γύρο. Mm-hmm. Και λέει πόσα, έγινε κουβέντα τέλος πάντων, πόσα παιδιά έχετε. Λέει είχαμε 4, είχαμε ένα παιδί, το Βαγγέλη τον χάσαμε. Α, το ξέρω το Βαγγέλη, που λέει Όσιος ο Πορφύριος. Ο Βαγγέλης ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος. Λοιπόν, λέει, το ξέρω το Βαγγέλη. Τον χάσαμε. Λέει, ξέρετε, ήταν φίλος μου. Πέθανε. Και άρχισε τότε να κλαίει ο πατέρας του, του Σιου Πορφυρίου.
και ράγισε, λέει, η καρδιά μου και τότε του αποκάλυψε ότι πατέρα είμαι εγώ, ο Βαγγέλης. Και χάρηκε πολύ ο πατέρας του που είχε γίνει καλόγερος, διότι όπως προείπαμε, ο πατέρας του ήταν ψάλτης, είχε γνωρίσει τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν ευσεβής άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, η μητέρα του δεν τον παραδέχτηκε, θύμωσε που έγινε καλόγερος και πηγαίνει ένα μεγάλο διάστημα δεν του μίλαγε, μέχρι να της γράψει ο ηγούμενος ενός μοναστηριού και δεσπότης, νομίζω ηγούμενος ενός μοναστηριού, ότι είπε, τι είναι αυτά, δεν μιλάς στο παιδί σου, που της μίλησε βαριά. Και από τότε η μητέρα του καμάρωνε και λέει μακάρι να τα έκανα όλα τα παιδιά μου καλόγερους και καλόγριες και την έλεγαν όλοι κυρά Παπαδιά και όποτε τον έβλεπε στον άμβονα να κηρύττει καμάρωνε και ούτω καθεξής. Πού να ξέρει η μητέρα του όμως ότι είναι η μητέρα ενός από τους μεγαλύτερους Αγίους, έτσι, της Ορθοδοξίας. Διότι εγώ πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε δει το πόσο μεγάλη Άγιοι είναι και αυτοί οι τρεις Υιώσοι, δεν τους έχουμε δει ακόμα πόσο μεγάλη είναι. Δηλαδή ναι. Σε 100 χρόνια από σήμερα η διάσταση αυτών των νεοσίων θα έχει φανεί επί 200-300, έτσι, και λίγα λέω. Μα κοίτα να δεις. Δεν είναι αυτά που είπαμε. Αυτά που είπαμε τώρα και για το Απόλλο 13 και για το γιατρό τον άπιστο. Έτσι. Δεν είναι... Τα λέμε είναι μικρά περιστατικά, αλλά δείχνουν στην ουσία ότι υπάρχουν Άγιοι και σήμερα. Ακριβώς, σωστά. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, Δημήτρη, τι λες? Ναι, γιατί, διότι προετοιμαζόμενος για την εκπομπή έβλεπα μία ομιλία του Μητροπολίτη Μόρφου, του νεοφύτου, ο οποίος... Η ομιλία του είναι ο Άγιος Όσιος Πορφύριος όπως τον έζησα και γίνεται στο μοναστήρι στο Μίλευση αυτή η ομιλία. Λοιπόν, και εκεί λέει ότι ακριβώς επειδή είναι σημαντική Άγιοι, για ποιο λόγο? Διότι ο σημερινός νέος άνθρωπος, όταν του πεις αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ενδεχομένως να σου πει πω ότι μου λέει αυτός τώρα. Όταν ακούσει ότι αυτό το λέει Όσιος Παΐσιος ή Όσιος Πορφύριος ή Όσιος Ιάκωβος, κουρελώνει τα μάτια. Μάλιστα. Γιατί είναι Άγιος του καιρού μας. Ίσως έχουμε και συγγενήσει και εμείς και οι ίδιοι να τους είχαμε γνωρίσει. Εγώ δηλαδή θυμάμαι τον παππού μου, της μητέρας μου, τον πατέρα, τον συγχωρεμένο, ο οποίος ας πούμε είχε επισκεφτεί τον Όσιο Παΐσιο και το έλεγε, θυμάμαι δηλαδή, ποτέ δεν μας είπε, τη συζητήσανε δυο τους, αλλά θυμάμαι όμως τον περιστατικό που μου το έλεγε. Θυμάμαι, μου έλεγε τον Παΐσιο που είχαμε πάει πάνω. Ή ο πατέρας μας, όταν έμαθε ότι αγιοκατατάχθηκε Όσιος Πορφύριος και έμαθε ότι ήταν ο ιερέας της Πολυκλινικής, μα μου λέει, αυτός είναι ο παπάς της Πολυκλινικής. Ναι, τον είχα πάρει κούρσα, λέει, με το ταξί κάποτε. Θέλω να σου πω, ναι, και ναι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι τέτοιοι άνθρωποι, αν μπορούμε να τους πούμε ανθρώπους, αλλά αυτοί ήταν Άγιοι και εν ζωή ακόμα, τέτοιες παρουσίες. Είναι το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι κανείς δεν έχει να πει κάτι αρνητικό ή κάτι μεπτό με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κοινής αποδοχής. Και ενώ ας πούμε μπορεί κάποιος να επισκέφθηκε έτσι από περιέργεια τον Όσιο Πορφύριο εκεί στο μοναστήρι του ας πούμε και να μην αισθάνθηκε τίποτα τότε,
Δηλαδή μετά την αγιοκατάταξη του Οσίου και μετά την, πώς να το πω έτσι, την αποκατάσταση ας πούμε της φήμης και τα λοιπά, το μιλάει και το λέει έτσι με υπερηφάνεια, ότι είχα πάει και εγώ, τον είχα δει ή έχω μια φωτογραφία μαζί του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σκέψου ότι υπάρχουν άνθρωποι, έχω συγγενικό πρόσωπο που σήμερα έχει γενέθλια ας πούμε, που όταν γεννήθηκε, 2 του Δεκέμβρη δεν εορτάζει ο Άγιος Πορφύριος. Και ας πούμε μετά από πολλά χρόνια, ξέρεις, εορτάζει έναν Άγιο ο οποίος ήταν μεταγενέστερος, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή είναι ένα ζωντανό πράγμα, είναι μια αλληλεπίδραση που υπάρχει, η οποία είναι φοβερή, διότι αν αναλογιστείς, το άλλο που με εντυπωσιάζει, εκτός αν θες να πεις κάτι πάνω σε αυτό και μετά να σου πω το επόμενο. Όχι, πες. Το άλλο που με εντυπωσιάζει είναι το ότι τούτοι οι τρεις όσοι, δηλαδή παρουσιάζουν μια εξαιρετική διεισδυτικότητα στους ανθρώπους και την εποχή που ζούσαν τούτοι εδώ δεν υπήρχαν ούτε τα Viber, ούτε τα Internet, ούτε τα κινητά. Έτσι, όμως η φήμη τους εξαπλώθηκε, δηλαδή ήρθε ο άλλος γιατρός τώρα από την Αμερική να δει τον αγράμματο τον παπά, ας πούμε, σε ένα τσιμεντένιο καλύβι, να το γνωρίσει, γιατί άκουσε κάτω στην Αμερική, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι εντυπωσιακά. Ναι, ναι, ναι. Ή ας πούμε μια άθεη καθηγήτρια Γαλλίδα, η οποία έγινε μετά από γνωριμία με τον Οσίο Πορφύριο, έγινε μοναχή στο Σινά. Ναι, μάλιστα. Και Δημήτρη, να σου πω... Ναι, πες μου, συγγνώμη. Ή, ας πούμε, είναι ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος, που πρώτα Θεός και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχουμε στην εκπομπή για τα Χριστούγεννα, ο οποίος έχει γράψει σε ένα από τα τελευταία του βιβλία, στο «Η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της», η άνοδος του Βελούδινου ολοκληρωτισμού, ο οποίος δεν είναι κάποιος, έτσι, ημιμαθής παπάς, ούτε χρυσκόληπτο παιδί του κατηχητικού. Έφυγε από το κατηχητικό, από κάτι οργανώσεις που λέγανε κάτι περίεργα τραγουδάκια, κάτι τραγουδάκια «Θα πάμε με παλμό, με δυνατό σκοπό να στήσουμε σε λόφο ένα ψηλό σταυρό». Και είπε, αυτοί για να είναι με τέτοια χαρά δεν θα πάνε για να σταυρωθούν, θα πάνε να σταυρώσουν κάποιον. Και από τότε έφυγε. Ναι. Και εντάξει, μπήκε... Έτσι το αντιλήφθηκε ο ίδιος. Λοιπόν, έτσι, ναι. Και μπήκε στο χώρο της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει ψυχολογία, παιδαγωγική, θεολογία, φιλοσοφία. Έτσι, στη Σορβόνη, στο Κέμπριτζ. Τώρα είναι καθηγητής δογματικής και χριστιανικής φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, και θα σας πω, με τους σύγχρονους γέροντες, μία που το πιάσαμε, τι γράφει στο βιβλίο του «Η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της, η άνοδος του βελούδινου ολοκληρωτισμού», εκδόσεις Αρμός 2020, σελίδες 158 με 161 και 164 με 166. «Ας μου συγχωρηθεί», λέει, «σε αυτό μόνον το κεφάλαιο, ένας προσωπικός τόνος, σύρω αυτές τις γραμμές σήμερα, 22η μέρα του Νοεμβρίου, η μέρα της πρώτης μνήμης του Αγιοκαταταγέντος, του νέου καταταγέντος Οσίου Ιακώβου, ηγουμένου της Μονής Οσίου Δαβίδ του Ενεβία. Θυμάμαι με συγκίνηση την πρώτη μας γνωριμία. Μεταπτυχιακός φοιτητής, νιώπαντρος και άνεργος, φτάνω προσκυνητής στη δυσπρόσιτη τότε Μονή, εισέρχομαι στον έρημο ναό και ρίχνω στο παγκάρι απονενοημένος το τελευταίο μου χαρτονόμισμα των 1000 δραχμών. Ξαφνικά καταφθάνει ελαφρύς και απρόσμενος από τα βάθη του ιερού του ναού.
«Μόλις κάνατε», μου λέει χαμογελώντας με αγάπη, «αυτό που έκανε η φτωχή χείρα του Ευαγγελίου, καταθέτοντας όλη της την μικρή περιουσία στο ναό, αλλά γιατί το κάνατε όντας φτωχός και άνεργος?» Και χωρίς να περιμένει απάντηση, από την βουβή μου κατάπληξη προσθέτει: «Με συγχωρείτε, αλλά αυτό με υποχρεώνει απέναντί σας». Και αμέσως αρχίζει εκεί, στην είσοδο της εκκλησίας, μια εκπληκτική ανάλυση ψυχολογική και πνευματική του χαρακτήρα μου, την οποία ακολούθησε μια παρόμοια της νεαρής μου συζύγου, που στο μεταξύ κατέφτασε μαζί με προρήσεις για σημαντικά γεγονότα της προσωπικής μας ζωής, τις οποίες κρατώ σαν πολύτιμο θησαυρό μέχρι σήμερα. Η περαιτέρω γνωριμία μας μου αποκάλυψε μιαν ακόμη πύλη του ουρανού, έναν μεθόριο άνθρωπο που διέσχιζε συνεχώς και αδιαλείπτως τα ανθρώπινα όρια, διαπορθμεύοντάς τα η ζωντανή χάρη και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, παραμένοντας ταυτόχρονα βαθύτατα ταπεινός και ανθρώπινος. Και δεν ήταν η πρώτη μου φορά που συναντούσα κάτι παρόμοιο. Λίγα χρόνια πριν, κατάπληκτος και ενεός, ως νεαρός άθεος φοιτητής της ψυχολογίας, ήδη τεθραυσμένος από μεταφυσικά και ανθρωπολογικά ερωτήματα που με ξεπερνούσαν, άκουγα το γέροντα Πορφύριο, ήδη όσιο Πορφύριο του Οροπού, να με υποδέχεται απαγγέλλοντας αδημοσίευτους στίχους μου. «Πώς τους γνωρίζετε τους στίχους αυτούς, Πάτερ?» ψέλησα. «Όχι εγώ», απάντησε, «αλλά ο Θεός τους γνωρίζει και μου τους αποκαλύπτει την στιγμή αυτή για χάρη σου, για να δεις πώς παρακολουθούσε με αγάπη πάντοτε κάθε σου στιγμή μέχρι σήμερα. Ακολούθησε στη σειρά κρουνιδών η περιγραφή προσωπικών γεγονότων που μόνος εγώ γνώριζα, αλλά και η πρόρηση πραγμάτων της ζωής μου, μερικά εκ των οποίων αρχίζουν να εκπληρώνονται μόλις τώρα. Για να δεις πως ο Θεός είναι ο Κύριος του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος», κατέληξε, συντρίβοντας μπροστά στα συγκλονισμένα και δακρυσμένα μάτια μου έναν ολόκληρο κόσμο παιδικών μεταφυσικών παιχνιδιών, ενός ολόκληρου πολιτισμού που ήδη κείται η μηθανής από απορία και παινία πνευματική. Κυρίως όμως συνέτριβε ό,τι στην μέχρι τότε ζωή μου είχα γνωρίσει και μισήσει ως θρησκευτικά του σχολείου και την οικονομικιστική κατήχηση που με είχε απομακρύνει ήδη από την Εκκλησία οριστικά, όπως πίστευα από τα πρώτα μου εφηβικά χρόνια. Και μου αποκάλυπτε την αναπάντεχη πιθανότητα που είχα για χρόνια για μεταφυσικούς λόγους λησαλέα αρνηθεί, της ενσάρκωσης του λόγου, της συγκλονιστικής πιθανότητας της αλλαγής του τρόπου της υπάρξης της ανθρώπινης φύσης σε θεοειδή και θεωμένη, μέσα από την υποστατική επαφή, την αδιαίρετη και ασύγχυτη σύγκρασή της, δηλαδή με τη θεία και άκτιστη φύση. Τίποτε λοιπόν εδώ δεν θυμίζει η ηθικολογία ή η νομική συναλλαγή. Πρόκειται για τη συγκλονιστική είσοδο της θείας ζωής μέσα στη φθαρτή φύση, μετά το ναι της ανθρώπινης συνετίας της Θεοτόκου, που μιμείται την κένωση αυτή της θείας αγάπης και εδέεται να εισοδεύσει αυτή η τελευταία μέσα στη φθορά και τον θάνατό μας. Συγκλονιστικά λόγια. Συγκλονιστικά. Και αναφέρεται και στον Όσιο Παΐσιο μετά, σε αυτό το βιβλίο, σε αυτές τις σελίδες. Ξέρεις κάτι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπήρχε ένα στατιστικό, μιας και οι σύγχρονοι άνθρωποι μιλάνε με στατιστικά, εμείς είμαστε άνθρωποι των data, πλέον, είμαστε data analyst. Τέλος πάντων, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να είχαμε ένα στατιστικό πόσοι άνθρωποι περάσανε από εκείνα τα τρία τα κελιά, από αυτό το τρίγωνο του Οσίου
Πορφυρίου, ή ο Ιακώβος ή ο Παχιού. Μιλάμε, πρέπει να πέρασαν εκατομμύρια κόσμος, έτσι. Ναι, βέβαια ακόμα και στην εποχή τους, όπως λέει και ο Σεβασμιότατος Μόρφου, Πανιερότατος νομίζω είναι ο τίτλος στην Κύπρο, ότι και αυτοί στην εποχή τους χαρακτηρίζονταν ως πλανεμένοι, ως περίεργοι, ως αλαφροίσκοι, ότι ως κάτι τέτοιο. Ναι, ενδεχομένως. Μάλιστα. Πάντως, κοίταξε, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ένα άλλο έτσι, όχι στατιστικό, ένα άλλο στοιχείο που θα ήταν εντυπωσιακό να το δούμε, θα ήταν να κάναμε έναν χάρτη, όχι γεωφυσικό ούτε πολιτικό, έναν χάρτη πώς θα το πούμε τώρα, με τα σημεία που βρίσκονται οι Άγιοι. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που κοντά στην Αθήνα έτσι ο Θεός έφερε τον Άγιο, τον Όσιο Πορφύριο και τον Όσιο Ιάκωβο, ενώ κοντά στη Θεσσαλονίκη τον Όσιο Παΐσιο. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Εγώ τα πιστεύω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή... Και τον έχει γίνει αίτηση για αγιοκατάταξη. Έχει πάει ο φάκελος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο του γέροντος Ευμενίου του Σαριδάκη, του Λεπροκομείου. Μάλιστα. Του Λεπροκομείου. Ναι. Ο οποίος έχει κηδευτεί στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ειδικά στην Εύβοια, έτσι, που είναι κοντά στην Αθήνα και είναι προορισμός, ας πούμε, πώς να το πω έτσι, εκδρομικός προορισμός της Αθήνας, ειδικά στην Εύβοια, έχει μαζευτεί, ας πούμε, πολύ μεγάλη ποσότητα αγιοσύνης. Έτσι. Μιλάμε τώρα ο Σιος Δαβίδ, Άγιος Ιάκωβος, Αγιάννης ο Ρώσος, κοντά και μετά στο Μίλεση, στον Ρόπο, το μοναστήριο. Λουτράκι από κάτω. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αυτή τη γεωγραφία της αγιοσύνης θα ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Ποιο ήταν το κεντρικό χαρακτηριστικό του Ιωσίου, Δημήτρη? Νομίζω η υπακοή, η ενδιάθετη η υπακοή και η χαρά που έπαιρνε μέσα από την υπακοή. Δηλαδή, αν διαβάσουμε, ας πούμε, πάλι από το βιβλίο του, από το βιβλίο που λέμε το Βίος και Λόγοι του Γέροντος Πορφυρίου, γιατί είναι η ζωή του και μετά είναι στην ουσία μέσα από τους λόγους του κάνει κατηχήσεις σχετικά με την πίστη. Γράφει λοιπόν ότι η Αγία Ταπείνωση είναι η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Η τέλεια εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Η τέλεια υπακοή στο Θεό, χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και αν ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, τα λέγει όλα. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα. «Συ παρακατηθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και κετεύομαι. Σε σένα, Κύριε, τα αφήνω με όλα». Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση, αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά θεάνθρωπο. Μάλιστα. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Που έχουν την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Νομίζω είναι αυτό που λέει ότι στην νεκρόσμη ακολουθία στο Τρισάγιο, που λέει ότι εικόνη μη τη σαρή του δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων.
Αυτό Άλιστα. θέλει να πει ο Όσιος Πορφύριος. Ότι, και αυτό λένε όλοι, ότι οι άνθρωποι είμαστε θεοειδείς. Λέει πάλι ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος ότι ουσιαστικά προερχόμαστε από το μηδέν, γι' αυτό και το μηδέν μας έλκει, αλλά εκτός από το ότι προερχόμαστε από το μηδέν, είμαστε και κεκλειμένοι για την αιωνιότητα. Αν και προερχόμαστε από το μηδέν, είμαστε καλεσμένοι για το αιώνιο. Είμαστε καλεσμένοι από το Θεό για το αιώνιο. Μάλιστα. Και σε αυτό απαντά ο Όσιος Πορφύριος. Αν καθίσουμε να το σκεφτούμε, σε αυτή την κλίση απάντησε. Τον ξαναναφέρω γιατί είναι εξαιρετικός διανοητής. Λέει κάπου ότι αυτό που δίνει ο μοναχός, και εμείς μπορούμε να το πούμε γιατί δεν είμαστε μοναχοί, δεν πενεύουμε τα γένια μας. Αν και έχουμε γένια, και εσύ και εγώ. Αν και έχουμε γένια, δεν τα πενεύουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος ότι σέτα λέει ο μοναχός δεν δίνει πολλά πράγματα, εντάξει. Αυτό που δίνει ο μοναχός είναι τον εαυτό του στο Θεό. Είναι αυτό που λέει, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αυτό είναι ένας ανθρώπινος εαυτός. Αλλά μόλις συμβεί αυτή η παράδοση του εαυτού μας στο Θεό, αυτό που παίρνει ο μοναχός είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο. Γιατί έρχονται τα θεία χαρίσματα, έρχεται η προόραση, έρχεται η διόραση. Έρχεται το χάρισμα της ευχής. Γιατί αυτό που παίρνει είναι τον όλο Θεό όταν δώσει όλο τον εαυτό του. Όλο το πακέτο. Ναι, ακριβώς. Δεν έχεις μετά χαρίσματα και έχεις θείες αποκαλύψεις. Και αυτό που είναι σημαντικό ιδιαίτερα από τον Όσιο Πορφύριο είναι η φιλομάθειά του. Το ότι παρόλο που ήταν της πρώτης δημοτικού, φρόντισε πηγαίνοντας στην πολυκλινική και το γράφει μέσα ότι επειδή ήθελα να συμπαραστέκομαι στον πόνο των ανθρώπων, φρόντιζα να διαβάζω ανατομία, φαρμακολογία, βιολογία και το καθεξής. Δηλαδή, ήταν φιλομαθής, έτσι, και τον βοήθησε και ο Θεός σε αυτό. Μάλιστα. Η χάρη του Θεού που πήρε, τον βοήθησε ιδιαίτερα στη φιλομαθειά του. Βασικά, ναι, όταν είσαι στο Θεό, όπως είπαμε, τα έχεις όλα. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι ζήτησε από το Θεό να τον πάει να δει πώς έγινε το φως, πώς δημιουργήθηκε το φως. Και πήγε και το είδε αυτό. Δεν ρωτούσαμε κανένα επιστήμονα να μας πει πώς έγινε το φως. Τα είδε ο άνθρωπος της πρώτης δημοτικού, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος, ήταν Άγιος από τότε. Μάλιστα. Δημήτρη μου, τα είδε, νομίζω ναι, ο άνθρωπος του Θεού. Βέβαια. Να πούμε ότι αγιοκατατάχθηκε το 2013, είπες, και κοιμήθηκε το 91, δηλαδή 22 χρόνια μετά αγιοκατατάχθηκε. Αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά έτσι... Ναι, και ο κόσμος... Όσιος Παΐσιος το 94. Μάλιστα. Ο κόσμος όμως το ζητούσε, οπότε εφόσον μιλούσε έτσι, έτσι. Ωραία. Ναι, λοιπόν, Δημήτρη μου. Γιατί τον είχε ζήσει. Γι' αυτό. Αυτό είναι που είπαμε στην αρχή, ότι μάλιστα δεν, ήταν κοινής αποδοχής όλοι αυτοί. Ήταν κοινής αποδοχής. Ακριβώς. Μάλιστα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Νομίζω είπαμε αρκετά. Δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται. 10 μέρες να μιλάμε. Ώρα, δεν καλύπτεται. Αλλά... Δεν καλύπτεται. Ναι. Εμείς νήξεις κάνουμε, νήξεις. Ακριβώς. Αν μπορούμε να το πούμε αυτό και ο καθένας ψάχνει. Το βράδυ να ψαχτεί. Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε. Και εγώ, ξέρεις τι, πιστεύω ότι λόγω αυτών των Αγίων που ζήσανε έτσι, στη σύγχρονη Ελλάδα,
Δεν μας έχει πάρει και δεν μας έχει σηκώσει ακόμα, Δημήτρη μου. Και είμαστε ακόμα εδώ. Το πιστεύω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Να έχουμε την ευχή του Αγίου. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αμήν. Πες μας τώρα, πες μας την επόμενη εκπομπή σας τώρα, ποια είναι. Λοιπόν, η επόμενη μας εκπομπή είναι αφιέρωμα στην τέχνη και το 21. Θα είναι με την... θα ξεκινήσω από την κυρία, με την Έλενα Θωμοπούλου, που είναι ηθοποιός και έχει παίξει στο Δείπνο του Βοσκού. Ταινιάρα. Ναι, έχει παίξει στο Δείπνο του Βοσκού και στη Χορηγός Καλά, αλλά και σε ταινία για τον Χαράλαμπο Βιλαέτη. Θα έχουμε τον Ηλία Περγαντή. Αγαπημένος. Γράφω. Θα έχουμε μας τον έφερε, Παναγιώτη Γιαννάκη. Τον Σίμπλμαν. Ναι, τον Σίμπλμαν. Αυτός αγαπημένος. Ο Περγαντής τι έκανε, κατάφερε και έδωσε απτή μορφή των αγωνιστών του 21 με σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή έχει μια φωτογραφία, που έχει έναν αγωνιστή μετά τη μάχη που είναι ματωμένος και λες έτσι ήταν ρε παιδί μου. Ή έχει στη διάσκεψη της Βοστίτσας λες και βλέπεις τον Παπαφλές ολοζόταν μπροστά σου. Δηλαδή φοβερός ο Ηλίας, είναι φοβερός. Φοβερός. Ναι. Φοβερός. Ο δε Παναγιώτης Γιαννάκης αυτά τα σκίτσα που έκανε ήταν must φέτος όλη τη χρονιά. Και... Έχω φόντο στο κινητό τον Κολοκοτρώνη. Από ό,τι μου είπε ο Παναγιώτης, οι φίλαθλοι του Αστέρα Τρυπόλεως είχαν φτιάξει και ένα πανό με το σκίτσο του. Και δεν το γνώριζε ο Παναγιώτης και όταν το είδε, λέει, συγκινήθηκε. Ναι. Ναι, ναι. Οπότε έχεις τώρα αυτούς τους τρεις και... Έχουμε τον Ερμή Σούλης-Σκιαδόπουλο και τον Πέτρο Σούλης-Σκιαδόπουλο. Όπου η νονά του Ερμή έχει γράψει ένα βιβλίο ποίηση και λογοτεχνία το οποίο λέγεται «Ύμνος για την πατρίδα» των εκδόσεων Αϊρούς και τον Κωνσταντίνο Παπά που έχει κάνει μαζί με τον Νίκο από την πρακτική σκέψη το κόμικ «Εκ της Κόνεως». Ναι, ναι, για τον ιερολόγο. Ναι. Πολύ ωραία δουλειά. Ωραία. Θα μας φάτε για αυτό το Σαββατόβραδο, δηλαδή, έτσι. Κοίτα να δεις. Έχουμε βάλει σκοπό, νομίζω, να σας κρατήσουμε σπίτι τα Σαββατόβραδα για να βλέπετε. Μένουμε σπίτι, πολύ. Ναι. Ή ακόμα και αν δεν καθίσατε Σαββατόβραδο, ούτως ή άλλως, YouTube είναι, μένουν ανεβασμένες εκπομπές. Το live έχει άλλη χάρη. Το ζαντανό έχει άλλη χάρη. Εσύ. Υπάρχει θεία λειτουργικότητα και... Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πότε σταματάτε πριν τα Χριστούγεννα ή δεν θα σταματήσετε? Όχι. Σερί. Σερί. Κοίταξε, ένα Σάββατο θα λείψω. Ένα ξέρεις. Πρέπει να βγω έξω με την οικογένεια. Ένα Σάββατο θα βγω έξω. Να σου πω, είπαμε. Αφού υπάρχει δυνατότητα να μας δεις και μετά, εντάξει. Πήρα άδεια. Εγώ πήρα έγκριση, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να συνεχίσετε αυτό που κάνετε. Αφού είπα ότι τα Χριστούγεννα πρώτο Θεός, θα έχουμε τον πατέρα Νικόλαο, τον Λουδοβίκο. Μπράβο. Να μας μιλήσει. Ωραία. Για την ενσάρκωση. Ωραία. Να είστε καλά, Δημήτρη. Σε χαιρετούμε. Γεια σου, Θεοδωρέ μου. Άντε. Γεια. Καλή δύναμη. Yeah.